Παντού ρογμές. Έντονη η μυρωδιά της μούχλας και της υγρασίας που δεν μπορεί να μεταφέρει ο τηλεοπτικός φακός, ενώ η σπασμένη και επικίνδυνη υδροροή το κερασάκι στην τούρτα. Το κτίριο αυτού του σχολείου κρίθηκε ακατάλληλο μετά το σεισμό, αλλά μετά την πρώτη προσωρινή λύση που δόθηκε, μάταια οι γονείς αγωνίζονται να επισκευαστεί. Το ένα κτίριο είναι κλειστό. Οι τρεις τάξεις του δημοτικού που στεγαζόταν εκεί στεγάζονται πλέον σε λιόμενες και στο εργαστήριο πληροφορικής. Και το νηπιαγωγείο έχει μετακομίσει στο κτίριο, σε δύο κτίρια, σε δύο μικρές αίθουσες που διαμορφώθηκαν ειδικά για αυτή την περίπτωση. Στο θέατρο του χωριού. Ο χώρος είναι πάρα πολύ μικρός και τα νήπια είναι περίπου στα 35. Από 15 το Απρίλιο ήταν να μπουν μέσα οι εργολάβοι να φτιάξουν το κτίριο. Ήρθαν οι εργολάβοι, κάμανε μια πρώτη εκτίμηση, τέλος πάντων φύγανε. Είχαμε πάει εμείς στο Δήμο, τους είπαμε για ποιο λόγο φύγανε οι εργολάβοι. Λέει το κτίριο θα το φτιάξουμε. Δεν γνωρίζουμε το λόγο, ο εργολάβος δεν ξανάρθε. Τουλάχιστον τριτοκοσμικές ήταν οι συνθήκες για το μάθημα ένταξης στο δημοτικό σχολείο κάτω Ασιτών. Όπως περιγράφουν οι γονείς, τα παιδιά έκαναν μάθημα σε παγκάκια μέχρι που οι ίδιοι έδωσαν τη λύση. Και έκανα μάθημα στο παγκάκι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ο Σύλλογος Γονέων μας έφτιαξε μία αίθουσα, το οποίο μας έκλεισε πάνω το μπαλκόνι και έτσι μπορέσαμε να μην χάσουμε την θέση της συναδέρφου, της ένταξης. Κορυφή του παγόβουνου, οι σπασμένες υδροροές που έμειναν στο ίδιο σημείο και αποτελούν παγίδα για τους μικρούς μαθητές. Ο αέρας εδώ πέρα μας έχει πολλές φορές προβληματίσει, διότι τα δέντρα πρέπει να τα κόψουμε. Όπως επίσης στο παλιό αυτό το πετρόχτιστο κτίριο, έχουν σπάσει οι υδροροές και είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τα παιδιά. Το τυχείο του σχολείου δεν παρουσιάζει μόνο ρογμές, αλλά σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπως τους διαβεβαίωσαν οι μηχανικοί, αν δεν υπήρχε η σκάλα του σχολείου, θα είχε καταρρεύσει. Όσο για το υπόγειο του σχολείου, θυμίζει λιμνοθάλασσα, καθώς τα νερά καλύπτουν εδώ και καιρό το χώρο, χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται. Το υπόγειο του καινούριου κτηρίου είναι γεμάτο νερά, το οποίο είχε μπει στο φιλόδημο και ήταν πέρσι να το φτιάξουν τέλος πάντων. Τα χρήματα προφανώς δεν φτάσανε και τα πήγανε σε άλλο σχολείο στο Δήμο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους γονείς, με αλλεπάλληλα έγγραφα και συχνές οχλήσεις, προσπάθησαν να κινητοποιήσουν το Δήμο Ηρακλείου για να παρέμβει για το Δημοτικό Σχολείο κάτω Ασιτών, αλλά μάταια. Έχουμε επικοινωνήσει άπειρες φορές με τον κύριο Αναστασάκη και με τον Δήμαρχο, γενικά με τη Δημοτική Αρχή. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και το ζητούμενο είναι πώς θα κάνουν μάθημα τα παιδιά τη νέα σχολική χρονιά, καθώς φοβούνται ότι η προσωρινή λύση έγινε μόνιμη.